Καλησπέρα, κυρία Σκουρή, κυρία Μόσοφ. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση, αλλά θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για το πώς είδατε την κατάσταση μέχρι τώρα. Γιατί τουλάχιστον έχει μπει η αστυνομία και ξέρουμε ότι κάποιες πλατείες, όπως είναι η Βαρνάβα και όπως είναι το Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, πλέον δεν συγκεντρώνουν κόσμο. Έχει επιληθεί η αστυνομία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό που χρειάζεται να πούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι το ΚΚΕ έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πλατή πολιτικό άνοιγμα με ανοιχτές συσκέψεις και συζητήσεις της κομματικής οργάνωσης Αττικής. Γίνανε χτες αρκετές, σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο, μία από τις οποίες θα είναι και η συγκέντρωση που κάνουμε στο Παγκράτη, στην πλατεία Βαρνάβα. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης που ανοίγουμε εμείς με τον κόσμο είναι η διαχείριση της κυβέρνησης, οι συνεχείς παλινοδίες σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας, η εφαρμογή των πραγματικά υγειονομικών πρωτοκόλων που γίνονται λάστιχο για τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και της λογικής ατομικής ευθύνης. Ακούσαμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού εχθές. Κατά την άποψή μας, η λογική της αυτοδιάγνωσης που προωθεί τώρα η κυβέρνηση έρχεται ακριβώς ακολουθώντας την στρατηγική επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και οι προηγούμενες για την υποβάθμιση και την εμπορευματοποίηση της υγείας. Γιατί σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που δεν επιτάσσει τις ιδιωτικές δομές και έχουμε και σήμερα ανθρώπους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ που τους δείχνουν επί της ουσίας ποιο θα είναι το μέλλον τους, όπως καταγράφεται. Έτσι. Αυτή η διαχείριση λοιπόν οδηγεί αποκλειστικά και στην αυτοδιάγνωση και στο να ενταθεί η ατομική ευθύνη. Mm-hmm. Βεβαίως. Όλα αυτά είναι πράγματα μαζί και με τους περιορισμούς, τα μέτρα ενάντια στο οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, την επιχείρηση να χτυπηθεί η δουλειά των συνδικάτων έως και να καταργηθεί το δικαίωμα στην απεργιακή κινητοποίηση. Πραγματικά οδηγούν το λαό μας να αγαναχτίσει. Οι περιορισμοί, αν θέλετε να το πω και διαφορετικά. Αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονται στις πλατείες σας βρίσκουν σύμφωνο τις δικαιολογείτε? Πώς τις εξηγείτε? Εκεί ερχόμουν ακριβώς, να σας πω, κύριε Σκουρή. Το ΚΚΕ, ξέρετε, έχει πάρει συγκεκριμένη στάση στο ζήτημα των μέτρων προστασίας από την αρχή της πανδημίας. Και όλες οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις, οι δραστηριότητες που κάνει το ΚΚΕ γίνονται με αποστάσεις, γίνονται με μάσκες. Καλούμε τον κόσμο να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει για να καταπολεμήσει την πανδημία και τα εμβόλια, άσχετα που ο εμβολιασμός δεν προχωράει με ευθύνη της κυβέρνησης, που είμαστε στο 7,5% του εμβολιασμού του πληθυσμού. Βεβαίως, όλο αυτό είναι λογικό να δημιουργεί ένα μπούχτισμα στο λαό, στη νεολαία, στους νέους γονείς, γιατί παρά την υπεύθυνη στάση που έχουν κρατήσει εδώ και ένα και πλέον χρόνο και την κλεισούρα σχεδόν 7 μηνών, γιατί είμαστε σε 7 μήνες καραντίνα πρακτικά. Βλέπουν να ενοχοποιούνται για να βγει λάδι ακριβώς η εγκληματική πολιτική διαχείριση της πανδημίας για να επιβληθούν περαιτέρω μέτρα. Mm-hmm. Βεβαίως, μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία δίκαια προκαλούν αγανάκτηση στους κατοίκους, καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνοστίζονται χωρίς να τηρούνται μέτρα, να κρατούν τα αποστάσεις χωρίς τα ουσιαστικά, δεν μπορούν καταρχάς να χαρακτηρίσουν το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη να βγουν έξω, να πάνε μια βόλτα με την οικογένειά τους κτλ. Ούτε μπορούν να αποτελούν άλοθη για να συνεχίζει και να εντείνεται η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και το χτύπημα των δικαιωμάτων στην κινητοποίηση, στο να μην υποστείλει ο λαός μας τον αγώνα σε αυτή τη δύσκολη φάση, γιατί όπως έχουμε καταδείξει και σε προηγούμενες φάσεις και με το σχέδιο Ελλάδα 2.0 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λαός μας θα φορτωθεί νέο σούπερ μνημόνιο και πρέπει ήδη από σήμερα και μπροστά στον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς της 6 του Μάη να συνεχίσουμε να οργανώσουμε τον αγώνα, να βγάλουμε μπροστά τις σύγχρονες απαιτήσεις, γιατί αλλιώς και ανάγκες θα πάμε ξανά σε ένα άνοιγμα με υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο. Mm-hmm. Τα οποία τα είδαμε και την περσινή χρονιά. Τώρα, με το άνοιγμα του τουρισμού, με το τρόπο που έγινε. Στην Μαγιά έχουμε πραγματικά 1,5 λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω, θα γίνουν διαδηλώσεις για το εργοσιακό νομοσχέδιο? Γιατί θα πει κανείς, αυτό δεν είναι αιστεία μετάδοσης. Το ξέρετε το επιχείρημα. Κοιτάξτε, τώρα, σε σχέση με το αν θα γίνουν ή όχι διαδηλώσεις, για μας και για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για το ΠΑΜΕ, για τα σωματεία που συσπηρώνται στο ΠΑΜΕ, είναι αιτία πολέμου το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που φέρνει. Είναι αιτία πολέμου, θα γίνουν όλες οι μαζικές δραστηριότητες των συνδικάτων, των σωματείων με μέσα προστασίας και με αποστάσεις.
έτσι ώστε να οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας, να μην περάσει η δεκάωρη δουλειά. Mm-hmm. Να μην περάσει η περαιτέρω ελαστικοποίηση, η μείωση των μισθών. Βεβαίως, θα γίνουν διαδηλώσεις και η Πρωτομαγιά με αυτά τα μέτρα. Όσο για το αν ή όχι αυτά αποτελούν αιστεία υπερμετάδοσης, δεν θα σας πάω στις διάφορες μελέτες από όλο τον κόσμο και από τις ΗΠΑ και αλλού, όπου έγκριτοι γιατροί, οι πραγματικά ειδικοί, λένε ότι είναι μηδαμινή η μετάδοση, αλλά θα σας πάω στο αν στις περιοχές όπου χτυπάει κόκκινο στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο η Αττική που συγκεντρώνεται το 40% του πληθυσμού, είναι και η Κοζάνη, είναι και η Καβάλα, είναι και η Αχαΐα, αν εκεί η υπερμετάδοση οφείλεται στις δεκάδες διαδηλώσεις που έγιναν. Κύριε Νικολάου, να κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, με ένα μήνυμα ακροατή που ακούει τη συνομιλία μας στο σύνορα. Μου λέει λοιπόν ο φίλος ο Παναγιώτης, αν έχω καταλάβει καλά, ο κύριος Νικολάου, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αντιτίθεται στην παρουσία των αστυνομικών στις πλατείες. Από την άλλη, κάνω μια συγκέντρωση, λέει, στην πλατεία Βαρνάβα, που είπαμε αμάν να φύγει ο κόσμος από εκεί και να μην συνοστίζεστε. Εσείς καλείτε τον κόσμο να παραστεί εκεί? Βεβαίως, εμείς καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στις εκδηλώσεις που κάνει το ΚΚΕ, ακριβώς γιατί το ΚΚΕ έχει επιδείξει όλο αυτό τον ένα χρόνο της πανδημίας ότι ξέρει και να συνεχίζει τον αγώνα σε δύσκολες συνθήκες και να περιφρουρεί την υγεία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Με μέτρα προστασίας, με μάσκες, με αποστάσεις. Αυτό που δεν πρόκειται να υποστείλουμε είναι την ανάγκη σήμερα, με οργανωμένο τρόπο, να παλέψουμε για να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός και η νεολαία μας τη νέα κρίση, να αντιταχθούμε στο κύμα απολύσεων ανεργίας το οποίο θα έρχει, στα λουκέτα των μαγαζιών των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μαζικό συντονισμένο αγώνα ενάντια στα νέα βάρβαρα υπερμνημόνια που φέρνει η κυβέρνηση και τα λαϊκά κόμματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.